μετά την ίδρυση του κόμματός μας, του Μέρα 25, κρίναμε ότι έπρεπε η αρχή της εκστρατείας μας, της εξόρμησής μας εκτός του λεκανοπεδίου της Αττικής, να γίνει από τη Λέσβο, από τη Μυτιλίνη. Είναι ένα νησί που έχει σηκώσει ένα απίστευτο βάρος, τόσο λόγω της κρίσης, της δικής μας, της εγχώριας, όσο και λόγω της απαράδεκτης συμπεριφοράς της Ευρώπης απέναντι στον εαυτό της, με τον τρόπο με τον οποίο έχει ουσιαστικά απεμπολίσει τη στοιχειώδη ανθρωπιά της, αφήνοντας τους ανθρώπους της Λέσβου, τους ανθρώπους της Ελλάδας, τους ανθρώπους από τη Συρία, τους πρόσφυγες, απροστάτευτους, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να έχει αποδείξει ότι η Ευρώπη είναι το κέντρο του πολιτισμού, αποδεικνύει καθημερινά και το βλέπουμε εδώ με τις απελάσεις. Το βλέπουμε με τον τρόπο με τον οποίο έχει συνάψει μια σκανδαλώδη συμφωνία με τον Ερντογάν. Την αποφασιστικότητα, λες και ήταν αποφασισμένη η Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν νομίζω καν ότι ήταν κομμάτι ενός σχεδιασμού, είναι μια αποτυχία. Το να αποδείξει ότι είμαστε τελικά η πιο απολύτης Ήπειρος. Δεν είναι δυνατόν μια τόσο πλούσια και πολιτισμένη Ήπειρος να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο. Η Λέσβος είναι στο κέντρο, στο επίκεντρο δύο μεγάλων κρίσεων, της οικονομικής κρίσης της Ευρωζώνης και της κρίσης της ηθικής όσο αφορά το προσφυγικό. Οπότε ήρθαμε εδώ, ξεκινάμε τις συζητήσεις μας με ανθρώπους που κάνουν εξαιρετικό έργο σε αυτό το νησί, τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και στο προσφυγικό. Στις 5 η ώρα εδώ στο Hotel Blue Sea θα κάνουμε την πρώτη μας συνάντηση, μετά θα πάμε στην Καλονή να μιλήσουμε με ανθρώπους που ποτίζονται καθημερινά με την πικρία του να πρέπει εκείνοι να σηκώνουν το βάρος του προσφυγικού. Ξεκινάμε ως κόμμα από τη Λέσβο. Πέραν των θεμάτων που αφορούν στο προσφυγικό μεταναστευτικό, υπάρχει και η αντινόμενη κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ποια είναι η δική σας άποψη από αυτό και τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνει η χώρα μας? Εμείς οι λίγο παλιότεροι, από όσο θυμόμαστε, κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαμε, βεβαίως με τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου να βρίσκονται στο επίκεντρό της. Κάθε φορά που ένα ασταθές κατεστημένο στη Τουρκία προσπαθεί να σταθεροποιηθεί, το κάνει μέσα από έναν οριμαγδό επιθετικότητας απέναντι στους γείτονες. Πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, να θυμόμαστε ότι δεν ξεκίνησε χτες αυτό, ότι η λύση θα έρθει μόνο μέσα από τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας. Χρειάζεται εμείς οι δημοκράτες της Ελλάδας να είμαστε αλληλέγγυοι με τους συντρόφους μας, τους δημοκράτες στην Τουρκία, έτσι ώστε να ανατραπεί αυτή η επιθετικότητα του τουρκικού κατεστημένου, το οποίο σε τελική ανάλυση έχει ως μεγαλύτερα θύματα του τους Τούρκους δημοκράτες. Έχω εδώ απέναντι στην Κωνσταντινούπολη, έχω συναδέρφους μου Τούρκους, καθηγητές πανεπιστημίων, οι οποίοι αν ακούσετε τις ιστορίες του, τι τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί σήμερα με αυτόν τον εκφασισμό υπό το καθεστώς του Ερντογάν, νομίζω ότι μόνο και μόνο αυτές οι ιστορίες αρκούν για να μας κάνουν να καταλάβουμε ότι μόνο αυτή η συμμαχία δημοκρατών της Ελλάδας και δημοκρατών της Τουρκίας θα κάνουν τη Λέσβο, τη Χίο, τη Ρόδο, το Καστελόριζο πιο ασφαλή. Όσο κατεξοχήν ειδικός για το θέμα της ραγδαίας πτώσης της λίρας, πώς ερμηνεύετε εσείς από την πλευρά σας? Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπορικό έλλειμμα. Το ερώτημα είναι, να το αντιστρέψω, γιατί δεν έχει πέσει εδώ και καιρό η λίρα? Ο λόγος ήταν ότι υπήρχε μια μεγάλη εισρωή κεφαλαίων στην Τουρκία, που ήταν κάπως κερδοσκοπικά θα έλεγα, η οποία τώρα έχει σταματήσει και το αποτέλεσμα ήταν η κατάρρευση, η μεγάλη πτώση της λίρας. Το πρόβλημα όμως της Τουρκίας δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό και πολιτιακό. Η τουρκική οικονομία έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Αυτό το οποίο αποτελεί τροχοπέδι στις δυνατότητες της τουρκικής οικονομίας είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή εδώ στη Λέσβο αντιμετωπίζουμε την απειλή. Έχεις ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί την πολιτική εξουσία και την οικονομική εξουσία. Έχεις ένα καθεστώς Ερντογάν το οποίο ξεκίνησε πριν από μια δεκαετία, αν θυμάστε, με κάποιες τάσεις εξυγχρονισμού, με κάποιες τάσεις να βάλει μια τάξη στα πράγματα. Αλλά τώρα το ίδιο το καθεστώς του Ερντογάν έχει μείνει τόσα χρόνια στην εξουσία, έχει διαφθαρεί το ίδιο και είναι το βασικό πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας και βεβαίως και της δικής μας κατάστασης εδώ στο Αιγαίο.
ρωτήσω κάτι τοπικό. Ήσασταν ο πρώτος υπουργός οικονομικών που χειριστήκατε το ζήτημα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Καταργήθηκαν αφού είχατε παραδώσει το Υπουργείο. Σήμερα που βρίσκεστε έξω, μακριά από κυβερνών ακόμα και σε αντίθετη αριστερή κατεύθυνση πάντα. Ποια είναι η άποψή σας, μπορούσε να αποφευχθεί? Και αν δεν μπορούσε για τα υπόλοιπα νησιά, επειδή επίκειται η κατάργηση από 1η Ιουλίου για τα 5 νησιά της πρώτης γραμμής του προσφυγικού, μπορεί να υπάρξει τέτοια εξαίρεση κατά τη δική σας ανάλυση και εκτίμηση? Κατάκτησα ένα σχόλιο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, δεν είναι, ότι ενώ στα γερμανικά νησιά της Βαλτικής υπάρχει χαμηλός ΦΠΑ, το ίδιο ισχύει για νησιά της Ισπανίας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα ή πρωτότυπο. Οι νησιωτικές περιοχές πάντα στην Ευρώπη είχαν ένα ιδιαίτερο καθεστώς ΦΠΑ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν μας κάνανε χάρη, ούτε σας κάναν χάρη. Και ήταν και συνταγματικό σας δικαίωμα. Όπως προσπαθούσα να εξηγήσω στο Βόλκαν Σόιμπλε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι για να πάει ένα κοντέινερ από τη Στουτκάρδη στο Βερολίνο μπορεί να γίνει μέσα εν μία νυχτή. Εδώ, ιδίως στις περιόδους του χειμώνα, για να πάει κάτι από την Κο στην Μυτιλίνη μπορεί να πρέπει να περάσει μία μισή εβδομάδα. Και ότι αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο φορολογικό καθεστώς και ιδίως όσο αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Αυτή είναι η εισαγωγή μου. Πρέπει όμως να πω το εξής. Το 2015 αντιμετωπίσαμε μία τρόικα, η οποία δεν ήθελε να διαπραγματευτεί. Το μόνο που την ενδιαφέρει ήταν να συντρίψει οποιαδήποτε αντίρρηση της έφερε η ελληνική κυβέρνηση, ανεξάρτητα του αν η αντίρρηση αυτή είχε λογική βάση ή όχι. Για αυτούς, το μόνο που τους ενδιαφέρει δεν ήταν το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, ήταν να σηματοδοτήσουν στους Ισπανούς, στους Ιρλανδούς, στους Πορτογάλους και σε τελική ανάλυση στους Γάλλους, ότι όποιος τα βάζει με το Βερολίνο, τη Φραγκφούρτη και τις Βρυξέλλες, συντρίβεται. Αυτό ήτανε. Πρέπει να το δούμε σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το θέμα του ΦΠΑ των νησιών. Και να καταλήξω στο λέγοντας ότι όταν το καλοκαίρι του 2015 ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά συνθηκολόγησε για όλα. Μία συνθηκολόγηση, όταν ξεκινάει από το κεφάλι, καταλήγει στα πόδια. Καταλήγει στις ρίζες. Και δυστυχώς η Λέσβος, τα νησιά του Αιγαίου, με αυτή την απαράδεκτη αύξηση του ΦΠΑ, όταν απέναντι στα νησιά. Απέναντι από τα νησιά μας στην Τουρκία έχει πολύ χαμηλότερο συντελεστή, ιδίως στα ξενοδοχεία. Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την φυσική λογική απόρρεια μιας συνθηκολόγησης που δεν έπρεπε να κάνουμε.